Σήμερα στην όμορφη μέρα φιλοξενούμε μία πολύ αγαπημένη ηθοποιό σε όλους, έτσι, τη Δανάη Χρήστου, η οποία περνά την πιο ωραία φάση της ζωής της. Καλημέρα, Δανάη μου. Καλημέρα, Γιώτα μου. Καλημέρα σε όλους. Όμορφη μέρα, περνάτε ωραία. Τι όμορφη που είσαι. Τι όμορφη που είσαι, πραγματικά πολύ γλυκιά είσαι. Ωραίο χρώμα φόρεσες, μ' αρέσεις πάρα πολύ. Είναι η κόρη που έρχεται. Η κόρη που έρχεται, φαίνεται στο πρόσωπο. Όντως, ζεις την πιο ωραία φάση της ζωής σου. Ζω την πιο διαφορετική φάση της ζωής μου. Είναι ένα πρωτόγνωρο πράγμα για μένα, δεν το ξαναέζησα. Αγωνιώ πάρα πολλά να τη γεννήσω. Αγωνιώ να την πιάσω στα χέρια μου. Πόσο μήνο είσαι τώρα? Με 7. 7 μήνο. Ναι. Σε πολύ λίγο, σε 2 μήνες. Ναι, ναι. Τι ζώδιο θα είναι το κοριτσάκι μας? Εξαρτάται πότε να γεννηθεί. Εξαρτάται. Είναι στην πιλάντζα, okay. Στα όρια. Θα είναι Χριστούγεννα μέσα, έτσι. Ναι, άλλη που λένε 22, άλλη. Γιορτινό θα είναι το μωρό. Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι. Χαίρεσαι που είναι κοριτσάκι? Ναι, ήθελα το. Αλήθεια, ήθελες κοριτσάκι? Ναι, ναι, ήθελα το. Ο άντρας σου? Στην αρχή ήθελε ένα αγόρι. Αν τσι μου σίγουρο ότι στην αρχή ήθελε ένα αγόρι. Μετά τον 1,5 μήνα, μου το βγάζεις που το μυαλό ήταν κορίτσι. Αλήθεια. Ναι. Όταν έμαθες, ρε παιδί μου, αυτό το χαρμόσυνο νέο, ότι θα γίνεις μανούλα, πώς ένιωσες? Ξέρεις, είναι κάτι λίγο. Καθόλου καλά. Το ήθελες, δηλαδή, το ήθελες, το επιδίωκες να γίνεις μανούλα? Όχι, όχι, όχι. Και δεν ένιωσα και ευχάριστα. Καθόλου, ε. Ευχάριστα. Σχεδόν. Ήταν ένα σοκ για σένα. Σοκαριστικά, ναι, ναι, ναι. Γιατί όμως αυτό? Διότι ήμουν σε μια τελείως διαφορετική φάση της ζωής μου. Κάτι τελείως εκτός από το να γίνω μαμά. Ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσω να κάνω ένα παιδί, αλλά δεν το ήθελα εκείνη τη στιγμή. Ή τουλάχιστον δεν το περίμενα εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, εννοείται ότι μόλις το. Αυτό που σου λέω στην αρχή ήταν. Πώς έγινε, πες μας λίγο πώς έγινε. Και, έτσι, και με τον άντρα σου, πώς το ανακοίνωσες και όλα αυτά. Δηλαδή, είναι κάτι έτσι μαζί, ιδιαίτερο. Είμαστε ναι. Μαζί. Εγώ το είχα νιώσει ότι ήμουν έγκυος. Ήτανε μες στο Πάσχα, ναι. Τι ωραία. Και το ένιωθα και λέω, πρέπει να κάνουμε ένα τεστ. Πρέπει να κάνουμε ένα τεστ. Κάποια στιγμή είχα κάποια τεστ στο σπίτι. Είχα ένα λιγμένο και ένα καινούριο. Έπεσε στα χέρια μου λοιπόν το λιγμένο και έκανε το λιγμένο. Έτσι. Και μου βγήκε θετικό. Λέω, δεν υπάρχει, είναι χαλασμένο, είναι άλλο, το καινούριο. Και κάνω το καινούριο, όπου έδειξε επίσης θετικό. Και μία διαδικασία περίεργη, ξέρεις. Ήμουν έτσι. Έπαθα σοκ. Πάθεις σοκ, ε. Ναι. Και μετά τι έγινε, πώς το αντιμετώπισες, πώς πήγες στον άντρα σου, τι του είπες. Ήμασταν μαζί, ήμασταν μαζί. Ήμασταν μαζί. Ναι. Αυτός πώς κόντεψα ήταν, να το φέρω στο κεφάλι. Το όνομά του πες μας και λίγο. Ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος, έτσι, ο Μαρίνος. πώς το αντιμετώπισε ο Μαρίνος? Ξέρεις, για τον άντρα είναι και λίγο διαφορετικό, λίγο πιο. Ο Μαρίνος ήταν αυτός που ήταν πολύ πιο ζεστός από μένα. Αλήθεια. Ναι. Ναι, αυτό ναι. Σημαίνει ότι η αγάπη είναι μεγάλη, ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Ναι, με αγαπάει. Και όταν αγαπάς μια γυναίκα πάρα πολύ, θέλεις να κάνεις και παιδιά μαζί της, έτσι. Ναι, ναι. Θα παντρευτείτε? Δεν είναι στα σχέδια μας. Σχέδια μας τώρα είναι το μωρό, να έρθει να είναι καλά το μωρό, να το γεννήσουμε, να το βαφτίσουμε. Να κάνετε το γάμο και τη βάφτιση μαζί, εγώ έτσι λέω. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ και είναι και πολύ στη μόδα πλέον, έτσι. νομίζω. Ναι, ναι, θα δείξουμε τώρα. Είδα εδώ. Κοίταξε είναι. Τι φέραμε τώρα για σένα, αγαπημένη μου. Σου φέραμε μορουδίστικα. Είναι τέλεια. Σου φέραμε βαφτιστικά. Σου φέραμε για όλα. Για τη γέννηση, για μετά τη γέννηση, για τη βάφτιση. Βλέπεις τι ωραία που είναι. Αλλά τι που δίπλα με. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία εδώ το φορεματάκι. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά και την κυρία Αλεξάνδρα Ζορπά. Θα είναι εδώ σε πολύ λίγο μαζί μας. Τέλεια. Από τα καταστήματα Ζορπά για να μας. Μας είπε μπορείς να πάρεις και δώρα. Διάλεξε κάτι. Πάρα πολύ. Διάλεξε ό,τι θέλεις. Θα μας πεις κουβερτούλες, πάνες. Έχουμε απ' όλα εδώ. Έτσι. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Και στα όλα. Ναι, 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 δεν έχει πρόβλημα. Είναι πραγματικά τώρα που είμαι στη διαδικασία αυτή. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που πρέπει να έχει μια μέλουσα μαμά. Έχεις ετοιμαστεί καθόλου? Ετοιμάζομαι.
Το παιδικό δωμάτιο είναι έτοιμο. Ετοιμάζεται και το παιδικό Αλήθεια? Δωμάτιο. Ναι, ναι, ναι. Πες μας λίγο, πώς θα είναι. Έχει ροζ. Ροζ, θα έχει ροζ, ναι, ναι. Κάτι που, έχει κάτι που έχεις βάλει ιδιαίτερο μέσα στο παιδικό δωμάτιο που σου αρέσει πάρα πολύ εσένα και θα ήθελες η κόρη σου έτσι να έχει αυτό το πράγμα στο δωμάτιο. Το wallpaper και η κουνουπιέρα. Κουνουπιέρα, οπωσδήποτε. Προσέχεις το μωρό. Ναι. Είναι όλο αυτό. Δεν πιστεύω ποτέ ότι εγώ θα γινόμουν ροζ ξαφνικά. Έλα που άμα. Γιατί ήμουνα, ξέρεις, πολύ αντιρός. Αντιρός, ε. Ναι, ναι, δεν ήμουνα κοριτσάκι που μου άρεσε. Τώρα θα αγοράζεις μόνο ροζ. Ναι, ναι. Το διαπίστωσα αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Σε βλέπω, είσαι πολύ ευτυχισμένη και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Φαίνεται πολύ στο πρόσωπό σου. Είναι. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά. Είσαι έτοιμη δηλαδή να γίνεις μανούλα. Είσαι πανέτοιμη. Την περιμένω. Δεν ξέρω τώρα τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω. Προφανώς θα είναι αρκετές. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω αν είμαι έτοιμη ή όχι. Αλλά ετοιμαζόμαστε, νομίζω, καθοδόν στην πορεία. Όταν το πρόβλημα το δεις μπροστά σου, εκεί δυναμώνεις. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι? Όχι. Όχι. Φτάνει να πάει καλά η γέννα. Να είναι καλά το μωρό. Να είναι καλά το μωρό. Το πιο σημαντικό πράγμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Επαγγελματικά πού σε βρίσκουμε? Πες μας λίγο. Επαγγελματικά είμαι. Κάνω ραδιόφωνο. Ναι, μιλήσαμε και προχθές στο ραδιόφωνο. Ναι. Κάνω ραδιόφωνο, είμαι στο Δρόμος FM. Τελείωσα από κάποιες παραστάσεις που είχα το καλοκαίρι, το Summer Time Τσουμπατίχα Μπαγόνι. Ναι, άκουσα γι' αυτό, ναι. Πολύ καλή, ναι. Άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια, ναι. Πραγματικά ήταν ένα από τα πιο ξεκαρδιστικά πράγματα που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Έχει μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά στη Λεμεσό, στη Λεμεσό βασικά. Ήταν οι νύχτες του καλοκαιριού στη Λευκοσία με το Summer Time Τσουμπατίχα Μπαγόνι, πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Δεν το περιμέναμε, ούτε εγώ το Μάριος. Ανεβάσαμε αυτή την παράσταση μέσα σε 2 εβδομάδες. Και πολύ γρήγορα, τα κείμενα δικά μας, όλα, ήταν μια παραγωγή που τρέξαμε εγώ και ο Μάριος. Εγώ έγκυος, όπως με βλέπεις. Ναι, πώς τα κατάφερες, δηλαδή, πραγματικά. Είναι πολύ είναι δύσκολο. Όχι, καθόλου. Την ώρα που ήμουνα πάνω στη σκηνή, ήμουνα παρευτυχής. Πρέπει να έχεις όμως πολύ καλή εγκυμοσύνη, έτσι, να μην έχεις αυτές τις ζαλάδες, αυτά που έχουν... Κάποιες γυναίκες, τέλος πάντων, ακούω διάφορα. Εγώ ζαλίζομαι, ξέρω εγώ, δεν νιώθω καλά, κουράζομαι εύκολα, θέλω να κοιμηθώ. Τώρα πια κουράζομαι εύκολα. Ναι. Οι μήνες οι οποίοι έκανα το σοου αυτό ήταν οι ήρεμοι μου μήνες. Δηλαδή μετά τον τρίτο και τώρα ξανά στον έβδομο τα πράγματα ζορίζουν πάλι. Ναι. Τώρα κουράζομαι, πονώ τη μέση πολύ. Εντάξει, θα περάσει. Επαγγελματικά τι κάνεις εκτός από το ραδιόφωνο τώρα? Ραδιόφωνο μόνο. Μόνο ραδιόφωνο, ξυπνάς τι ώρα το πρωί? Ξυπνώ 8 παρά, γιατί 10-12 είναι η εκπομπή μου. Το χρειαζόμουν φέτος το ραδιόφωνο. Το χρειαζόμουν διότι δεν θα μπορούσα να μπω στη διαδικασία του στρες πάλι. Χρειαζόμουν μια πιο ήρεμη φάση. Αν και ήταν δύσκολο για μένα να πω όχι, να μην μπορέσω να πάρω την πρόταση η οποία μου έγινε, να μην την αποδεχτώ, ήταν η κατάσταση τέτοια. Ήταν δύσκολο, γιατί είμαι ενεργή σε αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια και έχω θέμα με τη δουλειά μου, μου αρέσει την αγαπώ πολύ. Το ξέρω πολύ. Και είσαι και πολύ δραστήρια και σου αρέσει να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Να κάνεις πολλά πράγματα γενικά. Αυτό. Έπρεπε όμως με κάποιο τρόπο να κάνω μία πισινή. Βέβαια. Γιατί μικρή. Χρειάζεται. Χρειαζότανε. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκα να το κάνω. Στην αρχή μου κακοφάνηκε. Είμαι σίγουρα ότι σου κακοφάνηκε. Και μου λένε όλοι, άντε φέτος μου λέει θα κάτσεις ένα χρόνο με το παιδί. Λέω, τι σημαίνει ένα χρόνο να κάτσω με το παιδί? Κάτσε εσύ. Είσαι άξιο να το πιάνεις το μωρό για να πηγαίνεις στις παραστάσεις και στις δουλειές, έτσι. Σίγουρα. Θέλω να... Ναι, σαφώς πρέπει να μείνω με το μωρό μου κάποιο διάστημα, αλλά μετά πρέπει να βγω πάλι στην δουλειά. Ναι, ναι. Μα δεν μας παίρνει κιόλας. Είναι οι εποχές... Και οικονομικά. Ναι, είναι και οι εποχές δύσκολες. Το να δουλεύεις δεν είναι... Το να μην δουλεύει κάποιος δεν είναι απλά μια απλή επιλογή. Έχει τις συνέπειες και τις ψυχολογικές και τις πρακτικές.
Έτσι. Ναι. Σε είχαμε δει και εδώ στο Plus, έτσι. Συνεργάστηκες ναι. στο The Big Funny Show. Ήσουν καταπληκτική πραγματικά. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία? Πάρα πολύ καλή. Καταρχήν εδώ με τα παιδιά έχω άριστη σχέση. Έχω πολύ καλά συναισθήματα για το κανάλι. Και για τα παιδιά όλα. Και για αυτούς που δουλεύουν και για την Κάτια που είναι η διευθύντρια. Γίνεται μια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική. Και αν εμείς οι καλλιτέχνες, γιατί αφορά, μας αφορά αυτό το πράγμα, αν εμείς οι καλλιτέχνες λοιπόν δεν το στηρίξουμε και δεν το ενθαρρύνουμε, γιατί το κανάλι κάνει την προσπάθειά του. Κάνει, θέλει να βγει. Μα ήταν πολύ καλή παραγωγή. Εγώ την παρακολουθούσα φυσικά. Και μου άρεσε και πάρα πολύ. Φυσικά. Περνούσα πολύ ευχάριστα. Πάρα πολλοί κόσμος έβλεπε την παραγωγή αυτή. Είχε τεράστιο feedback. Το ξέρω. Ναι. Και ως κριτική επιτροπή ήσασταν εξαιρετικοί και οι τρεις. Δηλαδή ναι. και ο Χάρης ο Κολός και ο Μαρίνος μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μα φαινόταν αυτό ναι. το πράγμα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και πιστεύω ότι αν θα υπάρξει δεύτερος αυτό κύκλος, θα έλεγα. Θα το ξανάκανες? Βέβαια θα το ξανάκανα. Με τα ίδια παιδιά. Ναι, θα το ξανάκανα. Τι σου έλεγε? Μπράβο. Χειροκρότημα απ' έξω, παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Τι σου έλεγε ο κόσμος γι' αυτό, δηλαδή για το The Big Funny Show, για την συμμετοχή σου ως κριτής? Δηλαδή, τι σου έλεγε? Ότι είσαι αυστηρή, ότι είσαι καλή, ότι έτσι, αλλιώς. Ξέρεις, ο κόσμος κρίνει. Νομίζω εμένα με συμπαθούσαν ιδιαίτερα. Απλώς, την ίδια στιγμή, όμως, γιατί είμαι ευγενής άνθρωπος, απλώς την ίδια στιγμή δεν μπορούσα και να μην πω αυτά που έβλεπα. Δεν μπορούσα να τους πατεύω, δηλαδή, στην Κυπριακά. Κοίταξε, έλεγες, που σε έβλεπα εγώ, μιλούσες αυστηρά μεν, δηλαδή έκανες την κριτική σου σωστά και αυστηρά, γιατί έτσι πρέπει να κάνεις, έτσι κι αλλιώς. Ναι, και εγώ νομίζω. Αλλά και με χιούμορ ταυτόχρονα. Ναι, με ναι. ωραίο τρόπο, με ευγένεια, με χιούμορ. Ναι. Ήταν ευθύς εξ αρχής στόχος και από όλα τα παιδιά να ήμασταν ευγενείς. Όλοι το θέλαμε και οι τρεις μας το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. Γιατί το να έρθει ένα παιδί έτοιμο να εκτεθεί, αν λοιπόν εγώ το... έστω και αν δεν είναι καλός, έστω και αν δεν είναι προετοιμασμένος, έστω και εκεί ήμουν κυρίως πιο αυστηρή εγώ. Όταν δεν έρχονταν μελετημένοι. Μελετημένοι και διαβασμένοι και προετοιμασμένοι. Ναι, εκεί ήμουν πιο αυστηρή, αλλά ποτέ αγενής. Ποτέ. Ήσουν καταπληκτική. Μου άρεσες πάρα πολύ. Έκανες και τις πλάκες σου και με τα φαγητά. Ναι, ήταν στην αρχή. Σου φέρνανε όλοι φαγητά, θυμάμαι. Σου φέρνανε σοκολάτες, ξέρω εγώ, άκουγα διάφορα εκεί. Ήταν στην αρχή που τα πράγματα ήταν ανεξέλεγκτα. Ήταν ανεξέλεγκτα. Τώρα πώς είναι τα πράγματα με το φαγητό? Τα περιόρισα λίγο. Πώς είσαι με το φαγητό γενικότερα? Ενώ γλυκά φαγητά αυτά, πώς είσαι δηλαδή? Κοίταξε, προσπαθώ να μην κάνω τεράστιες γουρουνιές. Θα φάω, ναι, θα φάω, αλλά δεν... Έχω πάρει πάρα πολλά κιλά, αλλά νιώθω ότι είναι κατακράτηση υγρών. Εντάξει, εγώ δεν νιώθω ότι έχεις πάρει υπερβολικά κιλά. Κι όμως έχω είσαι πάρει... Είσαι 7 μηνών έγκυος, τι ναι, δηλαδή. Έχω πάρει κιλά όμως. Ναι. Η ζυγαριά λέει πολλά. Λέει πολλά. Θα τα χάσεις. Ναι, μετά γι' αυτό σου λέω ότι πιστεύω ότι είναι υγρά, αλλά έχω πάρει σίγουρα. Η κόρη. Η κοράσα μου. Ναι. Η κοράσα, η οποία, τι όνομα θα της δώσουμε? Σμαράγδα. 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 Τι ωραίο όνομα. Ναι. Υπέροχο όνομα. Ναι. Πώς και ήρθε αυτό το όνομα? Σκεφτόμουν ωραία ονόματα, κάτι που να μ' αρέσει. Α, δεν είναι από την γιαγιά, ούτε από τον παππού, τίποτα παππού. Δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε, όχι. Δεν θέλατε. Ήταν επιθυμία και του συντρόφου. Γιατί Σμαράγδα όμως? Ακούγεται ωραία. Έχω και αδυναμία στην πέτρα. Πώς λέει Σμαράγδα, Καρύδι, ας πούμε. Έχω και αδυναμία στην πέτρα, τη συγκεκριμένη, ναι, σμαράγδη. Ναι. Το σμαράγδι, νομίζω, έχει μια αρχοντιά, έχει ένα κάτι. Έτσι. Και μου αρέσει πάρα πολύ το σμαράγδα. Είναι υπέροχο όνομα, πραγματικά. Είναι, δεν είναι. Στον κόσμο με το καλό, να είναι υγιής και πραγματικά πολύ ωραίο όνομα. Πάρα ναι. πολύ ωραίο. Η σμαράγδα μας, έτσι. Η σμαραγδούλα. Τι στο μέλλον, τι θέλεις να κάνεις? Πες μας λίγο έτσι, τα όνειρά σου, έτσι επαγγελματικά, τι θέλεις να κάνεις. Και προσωπικά, φυσικά, αν θες να μας πεις. Λοιπόν, σίγουρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να επανέλθω στα κιλά μου, να επανέλθω... Και όταν λέω κιλά, δεν εννοώ το νούμερο.
να επανέλθω σε εκείνη την φυσική κατάσταση που ήμουνα πριν, που μου ήταν πολύ πιο εύκολο και να δουλέψω και να, να αισθάνομαι πολύ ωραία εγώ κτλ. Άκου τώρα τραγούδι. Για σένα, αφιερωμένο. Τις μακρινές ακτές. Σμαράγδια και πολύτιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κι εγώ συγκινήθηκα, ναι. Αλήθεια. Η αγαπημένη παραγωγή, αφιερωμένο σε σένα. Ευχαριστώ. Και στη Σμαράγδα μας, Ναι. Συνέχισε, μείναμε κάπου εκεί που μείναμε, δεν ξέρω που μείναμε τώρα με τη συγκίνηση. Λοιπόν, θέλω να επανέλθω λοιπόν στην φυσική κατάσταση που ήμουν πριν, γιατί αυτή η κατάσταση μου δίνει εμένα μια τέτοια ενέργεια που στη δουλειά μου μου βγαίνει παραγωγικότητα. Συν όλη η λαχτάρα που έχω μέσα μου για δημιουργία. Σαφώς πεθύμισα πάρα πολύ τη δουλειά μου να βγω κτλ. Πεθύμισα πάρα πολύ το τραγούδι. Ξέρεις, είχα το MOV. Ναι. Εκεί λοιπόν τραγουδούσα, έκανα διάφορα σοου, διάφορα. Είναι κάτι το οποίο μου έλειψε από αυτό πάρα πολύ. Θες να το ξανακάνεις δηλαδή αυτό, Αν όχι το MOV, σίγουρα θα ξαναβγώ πάλι σε αυτό που, σε αυτό που αγαπώ. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό. Να επανέλθω λοιπόν στη δουλειά μου. Αυτό, να επανέλθω. Είναι κάτι όμως που θέλεις να κάνεις πάρα πολύ. Μια συνεργασία έτσι, κάτι διαφορετικό, μια πολύ καλή συνεργασία. Είτε μια καινούρια σειρά, είτε γράψιμο, είτε οτιδήποτε. Είναι αυτό που θέλεις να κάνεις πάρα πολύ επαγγελματικά. Γιατί ξέρω ότι ονειρεύεσαι, έχεις πολλά όνειρα και σ' αρέσει, βάζεις στόχους στη ζωή σου, πολλούς. Πώς να σου πω, επιθυμία μου είναι να μπορέσω να δουλέψω και στο εξωτερικό, ας πούμε, στην Ελλάδα, που ξέρω ότι γίνονται, ξέρεις, όχι πως εδώ δεν γίνονται, αλλά τώρα γίνονται συνεργασίες αυτή τη στιγμή με Κύπρο και Ελλάδα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να επεκταθώ και εκεί, με κάτι πολύ ωραίο που αγαπώ και μ' αρέσει και ένας ρόλος ο οποίος μπορώ να τον υποστηρίξω. Ποιους θα ήθελες να συνεργαστείς στην Ελλάδα, ποιους θαυμάζεις έτσι ιδιαίτερα? Αρκετούς καλλιτέχνες θαυμάζω. Θαυμάζω αρκετούς, όπως θαυμάζω και στην Κύπρο αρκετούς καλλιτέχνες. Έχεις και μία συνεργασία με Κραουνάκη. Ναι, ναι. Θυμάμαι αυτή τη συνεργασία, ναι. Ναι. Πώς ήταν αυτό, πώς ήτανε? Ο Σταμάτης ήταν από τις ωραιότερες συνεργασίες που κάναμε. Ένας θεότρελος, ένας άνθρωπος χύμαρος. Γι' αυτό και ταιριάξαμε πάρα πολύ. Η συνεργασία μας ήταν εδώ στον ΘΟΚ. Συνεργαστήκαμε με το Σταμάτη δύο φορές. Στην παρουσίαση των βραβείων του ΘΟΚ. Κάναμε μαζί την παρουσίαση. Θυμάμαι, γι' αυτό σου λέω. Και στις Νεφέλες. Και τι άλλο, έπειτα έκανα και ήμουνα σε ένα αφιέρωμα για το Σταμάτη, ο οποίος είχε έρθει ο Σταμάτης στη Λάρνακα. Ναι, κάναμε πολύ ωραία πράγματα. Οι Νεφέλες δηλαδή που δουλέψαμε μαζί ήταν μια παραγωγή πραγματικά αξιοζήλευση. Τη ζήλεψε η Επίδαυρος όλη και χειροκρότησε η Επίδαυρος όλη. Το θυμάμαι και ανατριχιάζω. Ναι, ναι. Ήταν από τις πολύ δυνατές στιγμές που έζησα. Πάρα πολύ ωραία. Μια Επίδαυρος γεμάτη και χειροκροτούσανε στο τέλος. Βέβαια, ξέρω εγώ, 35 άτομα ήμασταν επί σκηνής, πολλά άτομα. Στη σκηνή, ναι, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, αλλά μεγάλος αριθμός. Ναι, ήταν μια εξαιρετική στιγμή. Και είσαστε και πολλοί φίλοι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όποτε πάω δηλαδή στην Αθήνα θα βρεθούμε. Θα μιλήσουμε. Τώρα έχει λίγο καιρό να μιλήσουμε. Τον είχα πάρει πρόσφατα και μου λέει, τι ζώδιο θα είναι η μικρή. Πες το μου αυτό. Πες το μου. Η κόρη σου. Θα ήθελες να γίνει ηθοποιός, πες μας τα τώρα. Όχι. 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 Γιατί. Όχι. Θα προσπαθήσω να την αποτρέψω όσο πιο πολύ γίνεται. Γιατί δεν θέλω αυτή η δουλειά. Έχει όση χαρά έχει, άλλο τόσο πόνο κρύβει πίσω της και άλλη τόση ανασφάλεια και άλλη τόση
πώς να σου πω. Καμία σιγουριά δεν σου καμία δίνει. Σιγουριά. Όχι. Παρόλο που κάνεις αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια τώρα και συνεχίζεις να την κάνεις. Και ειδικά αυτή την περίοδο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σιγουριά. Δεν υπάρχει. Και ο σεβασμός που οφείλει να έχει ένας καλλιτέχνης. Έτσι. Να εκλαμβάνει. Έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουν ισοπεδωθεί λίγο τα πράγματα τώρα. Είναι λίγο η κρίση, λίγο η ευκαιρία της κρίσης, λίγο αυτό. Ο ηθοποιός έχει γίνει λίγο ο τελευταίος τροχός της αμάξης, κάτι που δεν πρέπει. Γιατί μέσω του ηθοποιού βγαίνει το αποτέλεσμα. Και όχι μόνο, απλώς η εικόνα είναι ο ηθοποιός. Σαφώς παίζει ρόλο η κάμεραμαν, το σενάριο, το ενδυματολογικό, το σκηνοθετικό, όλα. Απλώς ο ηθοποιός είναι το ζωντανό. Που εκτίθεται. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι καλά ο ηθοποιός. Πρέπει να τον έχουν καλά. Ψυχολογία, μεγάλο ναι, πράγμα. Πρέπει να μας προσέχουν με την έννοια για ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Όπως τα λες. Νομίζω ότι έτσι πρέπει έτσι να είναι. Ναι. Γιατί είναι ένα. Όχι παραχαϊδεμένους. Ούτε και αυτό δηλαδή είναι κάτι που αντιπαθώ. Και δεν είναι όχι, να υπάρχει μια ισορροπία. Ακριβώς. Ούτε τους παραχαϊδεμένους μ' αρέσουν, ούτε αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους πολύ σπουδαίους, ούτε αυτοί που νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Ακριβώς. Να είναι ο καθένας εκεί που πρέπει να έτσι. Είναι. Και να νιώθει καλά κάποιος εκεί που είναι. Δηλαδή να έρχεσαι στη δουλειά σου το πρωί. Το απόγευμα, όταν έχεις γύρισμα και να είσαι καλά. Δηλαδή ναι. Αυτό βγαίνει προς τα έξω, έτσι. Μην ξεχνάς ότι αυτή η δουλειά είναι δούνε λαβίν. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Έτσι. Και εντός και εκτός. Αν εγώ λοιπόν δεν δώσω το καλύτερο που έχω να δώσω στον κόσμο, δεν θα μου δώσει πίσω. Άρα δεν θα πάρει ούτε το κανάλι, ούτε η παραγωγή. Έτσι είναι. Ούτε. Άρα λοιπόν, όταν δίνεις, παίρνεις. Δούνε λαβίν. Αυτό είναι. Ακριβώς. Και θα μείνουμε με αυτό το μήνυμα. Ναι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα διαλέξουμε τα μορουδίστικα μαζί ναι. Εδώ. Κουβερτούλες, πάνες, ό,τι θέλεις εδώ. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο σας. Έτσι, ναι. Από το τα παιδικά σου πας εκεί. Και, Δανάη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εγώ εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Ευχαριστώ πραγματικά. Σου εύχομαι ειλικρινά καλή αρχή να είσαι καλά και σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε εσένα και στο κανάλι που. Σε αγαπάμε πάρα πολύ, το ξέρεις. Σου έχω ιδιαίτερη αδυναμία εγώ. Έτσι γνωριστήκαμε και από παλιότερα. Ναι, δουλέψαμε και μαζί σας πατάτες. Ναι. Με έκανα κάτι guest εκεί και ήσουν πολύ καλή μαζί μου, πραγματικά. Και σε αγαπάει και όλος ο κόσμος. Έτσι. Να καλά, και να καλογεννήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας φέρεις την κοράσα εδώ στο πλατό την επόμενη φορά, έτσι που θα σε έχουμε εδώ μαζί μας. Να σε καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά πάντα, φιλάκια. Εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να διαλέξουμε εδώ με τη Δανάη μας τα μορουδίστικα και επιστρέφουμε πίσω με την κυρία Αλεξάνδρα Ζορπά. Θα μας ενημερώσει για όλα όσα εδώ βλέπουμε στο πλατό μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.